πολύ βραβείο, βέβαια. Είμαι πολύ ευτυχισμένο που οι άνθρωποι. Πολύ μουσική τα... έτσι επίσημη. Ναι. Κάθε φορά. Ναι. Αυτό είναι είμαι πολύ ευτυχισμένο πια. Αυτό είναι που γουστάρουμε κάθε Παρασκευή. Τα βραβεία μα. Ναι, καλέ, γιατί είμαστε. Σοβαρά και όμορφα. Καλέ, σε παρακαλώ. Καλά, σοβαρότητα με αυτά τα βραβεία δεν υπάρχει. Υπάρχει απλά κάτι άλλο. Εδώ σα στέλνουν φιλιά. Το σχολιάζουμε σοβαρά. Και όχι. Τα φιλιά μα είναι Λευσίνα που μα έστειλε ο. Η αγαπημένη καλή παγιατάκη μα λέει: καλησπέρα σα, ακούω. Μου στέλνει στο Messenger το δικό μου εδώ. Α, το καλησπέρα σα, ακούω. Γυρνάω από Αθήνα. Περιμένω να ακούσω για Παρθένο, φιλιά. Να τα. Παρθένο είναι η καλή. Μάλλον καλή. Και εγώ. Πώ το μηνό. Εγώ 9. Καλή, άμα τέτοιο. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ μας ακούνε από Ελευσίνες, παιδιά, καλησπέρα σας. Πάμε σιγά σιγά στα βραβεία μας. Καλησπέρα μου, εγώ στη Μυτιλίνιο, πάντα, πάντα. 24-8 λέει η καλή. Που ξέρω, α, είσαι τον Αύγουστο, εντάξει, οκ. Θα κάνουμε μαζί όλα τα γενέθλια. Κάντε τα. Εντάξει. Κάντε τα. Μέσα Σεπτέμβρη, για να κάνουμε ένα comeback την αρχή. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά. Στη Μυτιλίνιο, μου αφήσει να δώσω. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι τα έδωσες. Θα φιλιάμε στη Μυτιλίνη λοιπόν, όπως κάθε φορά σε αυτό το νησί. Έτσι. Και ξεχωριστά φιλιά και στη Λέσβο. Να μην τα πω. Να μην τα πω τα ξεχωριστά φιλιά στη Λέσβο. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τώρα που κλείνει η σεζόν, να ακούγονται αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα βραβεία μας. Ποιος θα μείνει, ποιος θα βγει. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα φιλιάμε στον Κώστα που μας ακούει. Μας ακούνε και από Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Ορίστε. Μας ακούνε και από Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν. Όχι. Ποιος? Ο Χουσέιν. Ναι, καλέ, να το. Και είναι Έλληνας προφανώς γιατί γράφει. Γεια σας. Μάλιστα. Να τα. Μάλιστα. Τα φιλιά μας και στο δικό μας το κορίτσι, τη Λένα. Όλα τα πάντα. Η δικιά μας τη Λένα η Παρασκευά. Αγαπημένη Λένα Παρασκευά. Αγαπημένη. Μάλιστα, να πάρω τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι έχω εκπομπή. Τι γίνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε τα βραβεία μας. Να ξεκινήσουμε τα βραβεία. Και θα σε πάω στο βραβείο το πρώτο, η αδερφή μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις, βέβαια. Μου πες εσύ μια ιάς μας, έχω ιάς μου, καταλαβαίνετε. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φιλαδία με τέτοια ονόματα. Μην λέτε ότι έχουμε βάλει τις συγγενείς μας να μας ακούσουν. Καλή, η δική μας. Α, η και η Παναγιώτα από την Αθήνα. Ωραία. Όλοι μαζί. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο βραβείο, το οποίο ζητήσατε εσείς και ήταν και πάρα πολλοί αυτοί που το ζήτησαν. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον έχουν ένα θέμα με το έντερό τους, διότι το βραβείο ονομάζεται Βραβείο Δυσκυλιότητας. Συγγνώμη, εσύ τώρα έχουμε φάει. Ναι, αλλά αυτό επέλεξαν οι άνθρωποι. Και βγήκε πρώτο στη δημοσκόπηση που κάναμε. Αλήθεια, λε. Αμέ, αυτό επέλεξαν όλοι. Και φυσικά ο αξέχαστος Γιώργος Παπαδάκης, όπως την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μιλήσει για τη δυσκυλιότητα που έχει. Πάμε. Το ξέρεις το ανέκδοτο με τους δυσκύλιους που ήταν δίπλα στον άλλο. Πήγε αυτός για. Πήγε στην τουαλέτα για αυτό. Το καταλάβατε. Τι να κάνω τη χαχά. Γιατί είχε σμένει τη φωλιά του. Τι είχε σκυφωτά στα λόνια. Δεν μα χέζει. Και στο κυτρινάκι εκείνο το σκατουλί. Ωραία, δεν μα χέζουνε, λέω εγώ πρωί-πρωί. Αν είναι να πληρώνω με το χέσι μου 80 ευρώ. Αν δεν χέσω μέσα. Να σα χέσω το τέδε. Είπε πολύ γόρι χέστηκε. Σκατά. 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 Γίνεται. Α, όλα αυτά να πούμε ότι ακούγονται σε μια πρωινή εκπομπή. Έτσι. Να σου πω κάτι όμω. Ταιριάζει. Γιατί πότε για αυτά θα τα θέματα που λέει. Όχι, παιδί μου, γιατί πότε θα πας τουαλέτα, δεν θα πας το πρωί. Φυσικά, ειδικά άμα κάνεις και καφέ και τσιγάρο, αυτός ο συνδυασμός σε στέλνει. Ταιριάζει, είδες. Και ο Παπαδάκης. Και ο Παπαδάκης είναι σαν να τους παρακινεί. Να πάνε να κάνουν τα κάκια τους. Ναι, αυτό, να μην ξεχνάνε να ενεργοποιούν το εντεράκι τους, κατάλαβες. Δηλαδή, οπότε τους λέει πηγαίνετε. Ρε παιδί μου, ας πούμε θα βγάζει από κάτω και κρόουλ. Εσείς κάνατε κακά και σήμερα στείλτε νι για ναι και όμικρον για όχι στο 54777 και οι πέντε πρώτοι που θα στείλουν θα κερδίσουν μία λεκάνη δώρο. Και ένα μπιντέ ο τρίτος. Από τη γνωστή εταιρεία που δίνει τα ήδη γίνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι την έχουμε και εμείς εδώ πέρα χορηγό. Είναι εταιρεία αυτή. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στο δεύτερο βραβείο. Πολλοί αγάπησαν την... την κυρία Στέλλα. Ακόμα αυτό σκεφτούμε. Α, πολλοί αγάπησαν την κυρία Στέλλα, θέλω να σου πω. Από το κανάλι δίκτυο. Τόσο γρήγορα, θέλω να μένουμε λίγο. Μένουμε ρε παιδί μου, πώς άλλο να πούμε για τα κακάκια του Παπαδάκη. Εδώ μου πεις χθες μείναμε τις ώρα για τον ποπό της Μελάνια και της Πίπα. Δεν θα μείνουμε για τα κακάκια του Παπαδάκη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βραβείο. Να δούμε ποιον θεωρεί ο κόσμος ότι είναι καλύτερος.
Μα τώρα ναι. Εδώ η μάνα σου κάνει like. Λοιπόν, γεια σας κυρία Ελισάβετ. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο βραβείο και πολύ αγάπησα την κυρία Στέλλα. Α, μπορεί. Από το κανάλι Δίκτυο και το βραβείο νούμερο 2 είναι το βραβείο Θέλω Γίδα. Όπου είναι ένα παιδάκι από την Κρήτη που παίρνει τηλέφωνο την κυρία Στέλλα και της παραγγέλνει τι να μαγειρέψει. Είναι το Ηράκλειο της Κρήτης και γυρίζει και λέει Θέλω Γίδα. Πάμε. Γεια σας, είμαι από Κρήτη. Έλα παλικάρι μου, το όνομά σου. Αντώνη. Γεια σου Αντώνη μου, το επίθετό σου πες μου. Καλά είμαι. Από ποιο μέρος της Κρήτης τηλεφωνείς? Από το Ηράκλειο. Το όμορφο Ηράκλειο, εκεί έχω το λουλουδάκι εγώ γνωστό. Το Δερμιντζάκι. Πανίμω συνάδελφοι. Ναι, ναι, θέλω Γίδα. Τι θέλεις? Γίδα. Γίδα. Ναι, Γίδα. 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 Θέλω να δεσμευτώ, ο Νέρ, ότι κοίτα, μετά εγώ... το hit που δημιούργησα, το Σάμαλι Παστέλι Κόκο, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, το οποίο το ζητήσανε κάποιοι από τώρα για την Παρασκευή, θα κάνουμε και το Θέλω Γίδα σε beat. Να κάνουμε μια διευκρινιστική ερώτηση. Ναι. Η εκπομπή αυτή... Είναι πρωινή. Ναι. Μεταδίδεται στην Κρήτη. Όχι. Στο κανάλι Δίκτυο των Σερών. Α, στι Σέρε, εντάξει. Απλώ προφανώ έχει να έχει συνδρομητική τηλεόραση το συγκεκριμένο έκανε... παιδί και να τη βλέπουν. Όπω έκανε λάθο και ήθελε να παραγγείλει delivery και έκανε λάθο να. Όχι, καλέ. Όχι, καλέ. Εντάξει. Εδώ η Μαρία Μπουρατίνη μα λέει ότι είναι από το Ρέθυμνο. Θέλω γίδα και πώ τα φιλιά μα το Ρέθυμνο. Αλλά ζει Γερμανία. Αν ξεκινήσει τα μπάνια. Και άμα πήγε να δουλέψει η γυναίκα. Καλά, έκανε καλά. Α την κοπελίτσα. Με του Γερμανού δεν. Ε, καλά. Δεν πάμε καλά. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι. Πώς πήρε τις Σέρες και είπε θέλω γίδα. Να τους μαγειρέψει γίδα. Προφανώς έχει συνδρομητική τηλεόραση. Εγώ πώς έβλεπα στα αρκετική Ελλάδα όταν ήμουν στην Αθήνα. Από τη συνδρομητική μου τηλεόραση. Μην κάνω διαφήμιση τώρα. Α, ήθελε να μαγειρέψει, όχι να φάει γίδα αυτό. Όχι γίδα, καλέ. Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε, της λένε της κυρίας Στέλλας τι να μαγειρέψει στην επόμενη εκπομπή. Α, έξυπνη κυρία Στέλλα. Διαδραστική. Και πέρα από διαδραστική, έχει φίλες που την παίρνουν τηλέφωνο, κυρία Στέλλα. Το βραβείο Κορτσάρα μου το θυμάστε. Που έπαιρναν όλες τηλέφωνο και τη λέγανε Έλα Κορτσάρα μου, τους έλεγε Έλα Κορτσάρα μου. Και στο τέλος πήρε ένας κύριος και τον είπε και αυτό Κορτσάρα μου. Πάμε να το θυμηθούμε λοιπόν που το αγαπήσατε κι εσείς. Καλησπέρα. Πέρα Στέλλα μου. Έλα Κορτσάρα μου. Πέρα κυρία Στέλλα. Έλα Κορτσάρα μου. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Κορτσάρα μου. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Γεια σου Κορτσάρα μου. Ξέρεις ποια είμαι? Όχι. Από το νοσοκομείο. Α, έλα Κορτσάρα μου. Γεια σου Κορτσάρα μου, ποια είσαι? Είμαι η Μαρία. Από Μιλγόκι, από Αμερική. Έλα Κορτσάρα μου. Κυρία Στέλλα. Λέγε Κορτσάρα μου. Μπράβο Κορτσάρα μου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Κορτσάρα μου. Ναι, γεια σου κυρία Στέλλα. Έλα Κορτσάρα. Έλα Κορτσάρα. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Έλα Κορτσάρα μου. Παρασύρθηκε η γυναίκα που συνήθεια. Όλε κοτσάρε λέγε πάει, παρασύρθηκε η γυναίκα. Εδώ υποστηρίζουν η Μαρία, λέει εδώ είσαι λάθος, αντίθετα είναι πολύ καλή, λέει και βοηθάνε οι Γερμανοί. Αλήθεια. Να τα. Είδες λάθος. Τα λέει η Μαρία. Είδες λάθος μας τα μεταφέρουν. Δηλαδή, εγώ από εδώ και πέρα, όλες τις γυναίκες του Στάρ Κεντρικής Ελλάδας, άμα σας φωνάζω κορτσάρα μου, τι θα μου κάνετε. Κορτσάρα. Θα φάμε ξύλο, κατάλαβα. Μου έκανε έτσι, κυρία Καλαρκή. Μαζευτείτε. Δεν μας λοιπόν. Βγήκαν τα συμβόλαια, θα είμαστε εκτός του χρόνου για να είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βραβείο. Έλα κοτσάρα μου. Έλα κοτσάρα μου, πάμε στο επόμενο βραβείο και θα πάμε φυσικά να στον πάμε Βόλο και στην τηλεόραση του Βόλου, στην Ντέμι Αγά, όπου αγαπήσατε πάρα πολύ το βραβείο Παπακώστας από τη Βυζίτσα, που είναι η κυρία Αγά, μετά από μία στήλη μαγειρικής, που πάει και λέει θέλω στέλνει τα χαιρετίσματά μου στον Παπακώστα από τη Βυζίτσα και νευριάζει κιόλας με τη Μητρόπολη. Γιατί λέει τον έβαλε σε εργία τον Παπακώστα, τον δικό του τον παπά από τη Βυζίτσα, γιατί έκανε γαμοβαφτίσια. Α, το κάνε διπλό. Α, με, άκου τώρα. Μα... τώρα, μην χτυπήσω το χέρι του τραπέζι για να νευριάσουν. Όχι, 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 όχι. Άκου τώρα να δεις πώς τα είπε σωστά η Αγά. Η Ντέμι Αγά που στέλνει χαιρετίσματα και λέει κιόλας. Να με ξεματιάσεις από τη Βασκανία, από το ένα και το άλλο. Αχα, η Αγά, πάμε. Και σε λίγο, 7 και 5, θα στείλω και χαιρετισμούς. Πάμε να στείλω στον Παπακώστα στη Βυζίτσα. Γιατί μου είπε μέχρι 7 είχε περινό. Μετά τι 7 θα με βλέπουν στη Βυζίτσα. Αγαπημένη Παπακώστα και αγαπημένη Βυζίτσα, πολλά φιλιά σα στέλνω. Θέλω, Παπακώστα μου, να με διαβάζει, να με ξεματιάζει. Από εκεί που είσαι, σε παρακαλώ πολύ, για το κακό το μάτι, τη Βασκανία και όλα αυτά. Καταλαβαίνει που είμαι και στο τηλέφωνο. Και φυσικά και σε όλου του ιερεί.
Όπως επίσης έχω παράπονο από την Μητρόπολη. Μπήκα σε πολλά. Μου κάνατε ότι μου βάλετε σε αργία τον Παπακώστα ένα μήνα. Επειδή έκανε γαμοβαφτίσια μαζί και μου βάλανε σε αργία το δικό μου τον παπά, τον Παπακώστα. Δεν το δέχομαι. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παπακώστας δεν είναι, το γνωρίζουν πολύ. Για πες τι λέει. Αλήθεια τώρα, καλή. Αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί πλέει και ένα συγγενικό μου πρόσωπο. Λέει, η καλή μου λέει, τον Παπακώστα από τη Βίζιτσα τον ξέρω και εγώ. Ρώτα τον Τάδε τι έχει φτιάξει μαζί του. Χορούς, λέει, στα τραπέζια. Καλή, πρέπει να τα πούμε πιο καλά εμείς τελικά. Από τη Βίζιτσα όμως. Από τη Βίζιτσα. Από τη Βίζιτσα. Μέχρι εκεί έφτασε, χάρη του. Απαπα, λοιπόν, μάλιστα, ναι, ναι, λέει. Πάει το πρώτο μισάωρο. Πάει το πρώτο μισάωρο, είδες άμα έχεις βραβεία, άμα έχεις τέτοια. Μα παιδιά, τα βραβεία, τα βραβεία. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε και τον Παπακώστα από τη Βιζίτσα. Ναι. Πριν πάμε στα επόμενα βραβεία, να σας θυμίσουμε τα social media της εκπομπής. Να πάμε κουτσά. Στο Facebook λοιπόν μας βρίσκεται στη σελίδα μας ραντεβού στις 4, Παύλα στα RFM 97,1. Στο Twitter και στο Instagram. Τώρα να φέρω κάμερα. Είναι τα παιδιά εδώ. Δεν ξέρω, κάποιος κάμερα μάλλον θα είναι. Να το πάρουμε πλάνο να το έχουμε. Να το δείξουμε στο δελτίο με τη Μαρία Τζαλή. Λοιπόν, στο Twitter και στο Instagram μας βρίσκεται στη σελίδα μας ραντεβού στα RFM. Απλώς χρησιμοποιείτε το hashtag ραντεβού στα RFM. Το ψάχνετε, το ακολουθείτε στα Instagram παντού το ένα και το άλλο. Πάμε λοιπόν στα επόμενα βραβεία. Καλά, στο Instagram γίνει χαμός με το hashtag, έτσι. Καλέ, εντάξει τώρα δηλαδή, δεν υπάρχει. Πανίκος. Θέλω να σου πω και στο Twitter που το χρησιμοποιούν. Twitter δεν έχω γι' αυτό. Το παρακολουθώ, γι' αυτό σου λέω. Πάμε λοιπόν στην αγαπημένη σου, στην Βίλιαν. Θέλω να σας πω ότι οι αγαπημένοι ακροατέ της εκπομπής θυμήθηκαν το βραβείο που πήγαν τα κουνάβια, την απορία της Βίλιαν από το κανάλι Βήμα Τηλεόραση στα Ιωάννινα. Και την εκπομπή Βήμα στον Πολίτη. Πού πήγαν τα κουνάβια, Βάσια Πανοπούλου? Πού πήγαν? Για δώσ' το Βάσο καταρχήν. Για πες μας, Βίλιαν, χρυσή μου. Κάποια μηνύματα δεν το γιατί μαζεύονται. Καλησπέρα, είστε το πιο αχτύπητο δίδυμο και κάθε Τρίτη περιμένουμε την εκπομπή σας. Πώς και πώς. Θα ήθελα να πω ότι προχτές που γυρνούσε η κουμπάρα μου με τα κτέλ στο χωριό της, κάποιος κουβαλούσε κάποια κουνάβια ζωντανά, τα οποία το σκάσανε από το κλουβί τους και έγινε μεγάλη ιστορία. Ο κόσμος τρόμαξε και αυτά βρήκαν ευκαιρία και άρπαξαν το κουλούρι από τα χέρια ενός παιδιού και γίναν καπνός. Άλλο κι αυτό. Δεν άκουσα όμως να λένε γι' αυτό και απογοητεύτηκα. Σωσό αποσιάτιστα. Σωσό αποσιάτιστα. Πού πήγαν τα κουνάβια? Έγινε ιστορία με τα κουνάβια, λέει σωσό αποσιάτιστα. Η μήνυμα από τη σιάτιστα τώρα. Σωσό αποσιάτιστα. Η σωσό μας προβλημάτισε. Πού πήγαν τα κουνάβια? Από τα κτέλ. Είναι κουρία. Το ότι τα κουνάβια πήγαν πάνω σε ένα παιδάκι και πήραν το κουλούρι του και μετά δεν ξέρουμε πού πήγαν τα κουνάβια και αναρωτιέται. Σωσό αποσιάτιστα. Πού πήγαν τα κουνάβια? Πήγαν τα κουνάβια. Ωραίο. Και οι κάμπιες. Ας τις κάμπιες τώρα και εσύ. Μην εξοδείτε στα άκρα. Κοίτα, άκουσε όμως. Το άκουσες τι είπε. Τι? Η σωσό αποσιάτιστα. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Όχι, το έβγαλε μόνο το Βήμα Τηλεόραση, γιατί είναι μπροστά στην περιφέρεια. Δηλαδή, αυτό που το κάθε μέσο εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν βγάζει αυτό το πράγμα, δηλαδή με εξοργίζει για τα κουνάβια. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ θα πήγαινες να κάνεις θέμα για το πού πήγαν τα κουνάβια με φάση από κάτω, αποκαλύπτουμε εμείς αποκλειστικά πού βρέθηκαν τα κουνάβια. Δεν θα πήγαινα. Και θα πηγαίνεις με κάμερα και θα λες: εδώ είναι το σουσάμι που άφησε το τελευταίο κουνάβι. Και μετά θα χόρευα και σε τον Έλβις. Έτσι. Γιατί δεν θα πήγαινα. Λοιπόν, άμα δούλευα στο φίλο μου, εδώ. Που κοιτάει, κατεβάζει τα γυαλιά. Για τον βλέπουν μόνο στην Αθήνα. Α, δεν τον βλέπουν αλλού, ε. Άστα, ευτυχώς. Πω, πω, τι πάθαμε. Άστα, ρασκάσο είμαι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω το εξής. Ότι μου στέλνει χθες ένας ακροατής το μήνυμα ως εξής. Μου λέει, κύριε Άκη, μπορείτε λέει να βάλετε, σας παρακαλώ, πολύ, το, τα καλύτερα της Ανίτας. Τον Κωνσταντίνο Κατακουζινό, ο οποίος έπαιρνε στα μάτια. Γεια σας, θα βάλετε το Σάκη Ρουβά. Είμαστε το πρώτο καπί νίκαιας. Είμαστε το πρώτο καπί και ένα τσιδίου. Θέλουμε το. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι γυρίζει και του λέει: μη με λέτε κύριο Άκη, δεν είμαι ο Γιώργος Αυτιάς, αλλά για σένα λέω θα σου βάλω ένα αστέρι της Φασκομιλιάς. Επειδή δούλευες, γι' αυτό στον ταυτιάζει. Γι' αυτό. Με ταυτίζουνε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το βραβείο, το αστέρι της Φασκομιλιάς.
Είμαι το Αστέρι της Πασχομιλιάς. Εδώ και 15 χρόνια. Ναι. Δεν έχω κάνει σχέση με κοπέλα, ούτε σεξ. Σχέση με κοπέλα δεν έχω κάνει καθόλου. Πήγαινα σε κοπέλα σε μαγαζιά. Ωραίο αγόρι, με το look μου, την εμφάνιση, με τις αντάβιες μου. Και εγώ τη μότα τη φέρνω πριν έρθει στην ελληνική δημοκρατική Ελλάδα και όχι μόνο. Μεγάλη κατεμιά. Τώρα μου έχουν κάνει μάγια, δεν ξέρω γιατί. Στην ταχεία του τρένου μέσα. Γνώρισα μια κοπέλα. Έτσι με ξαναγεί. Πέρα, συζητήσαμε, με ρώτησε αν είσαι ελεύθερο. Λέω, είμαι ελεύθερο, είμαι παρθένα. Εγώ μου λέει ελεύθερη παρθένα. Θα ήθελε να κάνει μια σχέση με μια ωραία κοπέλα. Λέω, πολύ ευχαρίστω. Βράδυ τώρα. Τη στιγμή που είπαμε να ανταλλάξουμε τηλέφωνα, ποράζει ο οδηγό και λέει, ποιο είναι στον προορισμό του να κατέβει. Μέσα στο λεωφορείο, γνώρισα μια πολύ ωραία κοπέλα. Ήρθε η κοπέλα, κάτσε δίπλα μου, λέει, μου αρέσει, σε γουστάρω. Θέλω να κάνω μια σχέση με ένα ωραίο αγόρι, σαν και εσάς. Λέω πολύ ευχαρίστω. Με στη μισή διαδρομή, κυρία Πάνη, σηκώθηκε από το καθισμά μου, έκασε παραδίπλα. Από εκεί και μετά την έχασε. Δεν ξέρω τι να πω. Με καταραίει, με καταδιώκει, με κυνηγάει, τι να πω. Μου έχουν κάνει μάγια, δεν ξέρω τι να πω, τι είναι αυτό. Και ξεκίνησα και έκανα σελίδα, άνοιξα Facebook, σελίδα δικιά μου. Και στο Messenger. 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 Μου πατάνε like και συνέχεια, με θέλουν παντρεμένες, χωρισμένες, ελεύθερες. Και μου στέλνει μηνύματα. Τι θα γίνει με την πάρση, έχει μπει στα όνειρά μας, Αστέρι, ελεύθερα αγόρι της Πασχομιλιάς. Άλλη μου λέει, θέλω να κάνω σχέση μαζί σου. Μου στέλνει μήνυμα στο Messenger, μου λέει σε παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Μου αρέσει, σε θέλω. Τώρα τελευταία μου στέλνει πάλι μήνυμα και φωτογραφίες, έχουμε ανταλλάξει. Είχε καψωθεί μαζί μου, μου λέει τι μου έχει κάνει. Έχω πάθει πλάκα μέσα, θέλω να βγούμε μαζί να κάνουμε σεξ. Εγώ θέλω να είναι ξανθιά, μπούκλες, παστά μαλλιά, ούτε γιωμάτι χοντρή. Απλή εμφανίσιμη, να μην έχει πολλά λέγε. Και με ελαφρύνιο δεν με χαλάει, να μην είναι γιωμάτι όμως. Δεν τη θέλει γιωμάτι τη γυναίκα. Συγγνώμη, όταν λέει δεν θέλω τα φιλιά μου στην αδόφουλα μου. Γεια σου αδερφή. Φιλάκια Λίνα μου. Λοιπόν, εκεί στη Νέα Σμύρνη, το κορίτσι. Λέγε παιδί μου για το τέτοιο. Είπε δεν τη θέλω να λέει να... Να είναι γιωμάτι. Γιωμάτι και μετά είπε κάτι άλλο να λέγεται, να λέει. Όχι, να βλέπετε. Α, να βλέπετε. Τι θέλει και ωραία τη γυναίκα, τι. Α, άκουσα να λέγεται. Όχι, 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 όχι. Μάλιστα. Να βλέπετε. Δεν τη θέλει γιωμάτι το Αστέρι της Πασχομιλιάς. Το ότι πήγανε κάποιες τώρα, πήγε κάποια στα κτέλ και του είπε: θέλω λέει, να κάνουμε μια σοβαρή σχέση με έναν άντρα σαν και σε ένα πολύ όμορφο. Και η άλλη γυρίζει και λέει: είμαι τόσο, είμαι παρθένα. Και ο άλλος λέει: είμαι τόσο, είμαι παρθένα. Τι ανταλλάξαν τις παρθενιές του. Και λέει: πηγαίνετε στις τουαλέτες του τρένου. Να, αυτό μπα και χαρεί ο κόσμος και χαρείτε και εσείς και δυο. Μάλιστα. Εντάξει. Το έχουμε ακούσει από τον Αστέρι της Πασχομιλιάς, όπως ή άλλως. Εντάξει, αλλά ακούγεται παντού. Προβληματίζομαι πάντα. Κάνει και δικά του βίντεο στο YouTube να σε πληροφορήσω. Το ξέρω, τον ακολουθώ. Στο YouTube. Φυσικά, ακολουθώ το κανάλι του Αστεριού της Πασχομιλιάς στο YouTube για να ξέρω τις στιλιστικές προτάσεις του Αστεριού. Ναι. Δεν τις ακολουθώ. Μα ντύνεσαι καλά. Δεν τις ακολουθώ. Απλώς τις βλέπω για να γελάει το σπίτι. Α, αυτό. Για να έχουμε κάτι να βλέπουμε, άμα δεν παίξει κάτι καλό η τηλεόραση, ας πούμε. Λοιπόν. Να τους προτείνουμε στους φίλους μας. Αυτό. Στις επιλογές. Αυτό. Σε αυτούς που αγαπάμε. Πολύ. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η κυρία Στέλλα συνεχίζει και πρωταγωνιστεί στα σημερινά βραβεία. Έτσι. Μου ζητήσανε λοιπόν κάτι το οποίο είχαν κυρία ακούσει. Στέλλα, από τις Σέρες. Από τις Σέρες. Μάλιστα. Το οποίο το είχα ξεχάσει ακόμα και εγώ. Έτσι. Το βραβείο το παίζω λίγο Jung. Είναι η έναρξη της εκπομπής της. Και λέει τι φοράει πάντα για το ποιος την τίνει και όλα αυτά. Και αναφέρεται στις μπότες της συγκεκριμένα. Δώστε το, κυρία Καλλιεργίου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα. Να πούμε ότι το ντύσιμο μου το έχει επιμεληθεί σήμερα το κατάστημα Ellen's Closet. Και επίσης, σήμερα φοράω μπότες. Ναι, το παίζω με λίγο Jung. Είναι κλωμαθής. Το παίζει λίγο Jung. Jung. Yeah. Jung. Jung. Η Jung το παίζει καλέ. Jung, το παίζουμε λίγο Jung. Δεν ήξερε ότι προφέρεται βλέπει. Young. Έτσι το διάβασε Jung, σου λέει θα λέγεται Young. Μάλιστα. Και εγώ σ' αγαπάω εδώ φίλα μου όμορφη. Έτσι τα δικά μου. Jung. Έχουμε καταδείξει οικογενειακές ιστορίες πια. Μα τι, αφού είμαστε διαδοστική εκπομπή. Καλέ, κάνε δουλειά μας. Δεν θα τα στείλω κατευθείαν τα φιλιά τώρα. Καλέ, κάνε δουλειά μας. Και κάπως έτσι εμείς τώρα θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε. Δώστε λίγο άδεια. Δώστε λίγο άδεια στην αδερφή μου να έρθει. Μία μικρή, έτσι. Κάτσε με δώσουν εμάς πολύ μια άδεια. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ στην αποκλειστικότητά μας, τον Γιάννη τον Ιερεμία,
που τον ακούμε αποκλειστικά μέσα στην εκπομπή μας, ραντεβού στις 4, στον Star FM 97,1 και το καινούριο του τραγούδι έκλεψε στην παράσταση. Τον είχαμε και την Δευτέρα που μας πέρασε. Μπείτε στο tvstar.gr να ακούσετε την συνέντευξη που μας έδωσε εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ερεμία λοιπόν και το έκλεψε στην παράσταση και αμέσως μετά Θανάση Περιβολιώτης και το αθλητικό δελτίο starsports.gr, 24 ώρη αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε. Να πούμε ένα μεγάλο καλησπέρα στον Στέργιο τον Λιμπέρι, τον τραγουδιστή που μας ακούει, που μας βλέπει από το live μας αυτή τη στιγμή. Γεια σου Στέργιο, είδα το μήνυμά σου, θα σε πάρω μετά. Να πω την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί στην Άμφισσα. Γεια σας παιδιά της Άμφισσας. Η Μέρη βέβαια δεν είναι εκεί στην Άμφισσα, είναι στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Στην Αράχοβα. Θα πάω εγώ Πρωτομαγιά. Αμά. Βασικά θα πάω εγώ, γιατί θα ανέβουμε μετά Αράχοβα. Εγώ και θα μάθεις. Επειδή χειμώνα καλοκαίρι, άσχετα αν είμαι από Καρπενήσι, το νησί επίσης. Μια χαρά νησί είναι, γιατί καλέ, δεν πάτε να κάνετε μάλλον. Δεν μπορώ, παιδιά, να ζήσω χωρίς θάλασσα. Αρέσει, τα λέμε αυτά και παίρνουμε, μας κάνουν πρώτος γιατί είπαμε τους ζωρπό. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς θάλασσα, οπότε κάπου στη θάλασσα. Εγώ το παίρνω το ιόδιο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όταν είμαι στη Στυλίδα. Κάπου προσβόλω εκεί να το συνδυάσω. Περάστε όμως. Πείτε μου να έρθω κι εγώ. Με αυτά που έχουν εκεί, βρε παιδί μου, αφορούσε ότι έχουν ωραία ουζερή. Να πας να φας πινιρλί και μισθό με πατάτες και τυροσαλάτα. Δεν ζω τέτοια, μωρέ. Με ξέρεις εμένα να τρώω λιωμένα τα παιδιά. Θα πάμε μαζί, βάσου καταργύρω. Με ξέρεις εμένα να τρώω. Πάρουμε τον άντρο σου, πάρουμε τα παιδιά, πάρουμε όλο το σόι. Πάρω και εγώ το δικό μου το σόι, να πάμε να φάμε εκεί. Λοιπόν. Πάει, κόλλησε. Τη βιζίτσα είσαι. Τη βιζίτσα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα επόμενα μας βραβεία. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά που δεν υπάρχει. Του κόλλησε αυτό, πάει τελείωσε. Ξέρετε ποιο τους κόλλησε σε όλες που μου στέλνανε όλοι μα όλοι μηνύματα, καληνύχτα. Λοιπόν, ξέρεις σε ποιο τους κόλλησε σε όλους. Οι Ελληνίδες YouTubers. Κόλλησε σε όλους τους ακροατές αυτό το ηχητικό που είχαμε παίξει με το βραβείο Ελληνίδες YouTubers. Που είναι η κάθε μία που λέει το. Θα το πω! Το μακρύτσι και το κοντό της! Δώστε για να μου δώσουν τη μήνυση! Δεν είναι κάτι κακό. Καλά, μην το λέω. Βαριέμαι πανεύκολα και τα πάντα. Χριστέ μου, τι decadence. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς μάσκαρα. Φέτος ήταν η χρονιά του eyeliner. Ναι. Αντέχεις το πέρασμα των αιώνων, σαν και σε. Δεν μου αρέσει να με ακουμπάνε. Δεν μπορώ να κάνω παρέα με τους φίλους μου γιατί είναι λίγο άσημοι. Μετακόμισα, ναι. Με εκνευρίζουν τα παιδιά. Χριστέ μου, πώς μιλάω έτσι. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα δάχτυλα των ποδιών μου. Ανατριχιάζω. Γενικότερα με τα γόνατα. Ντροπή σας. Δεν μου αρέσει το σημείο εδώ. Δεν μπορούσα το φυσικό φως. Φοβάμαι τις κότες, τα περιστέρια, τα σπουργίτια, τα χελιδόνια. Οποιαδήποτε στιγμή δεν είμαι καλά ψυχολογικά, αλλάζει το χρώμα των μαλλιών μου. Όταν ήμουν μικρή, κόλλησα ψήρες. Ήμουν σοκαρισμένη από τη συμπεριφορά αυτής της πολίτριας. Δηλαδή, ηρεμήστε λίγο. Με φούντωσες πάλι, το βλέπεις. Ηρεμήστε. Εδώ παντού τρίχες, στο μπικίνι μου όλο τρίχες. Η μαμά μου έχει φορέσει 2 χρονιές την ίδια στολή της απόκριας. Πραγματικά. Ντροπή σας. Μόνο αυτό έχω να πω. Ντροπή σας. Μόνο. Μάλιστα, ήταν τόσο πολλά που δεν τα θυμάμαι. Αλήθεια. Πραγματικά, θα σας πω το εξής. Μου στέλνατε. Και κάποια στιγμή ανοίγω το αρχείο στον υπολογιστή μου ραντεβού στις 4 που έχω όλες τις εκπομπές. Έτσι, που τις έχουμε κατεβάσει, τις έχουμε όλες εκεί να ξέρουμε τι είπαμε και πότε. Και γυρίζω και βλέπω εκπομπές Παρασκευής. Βραβεία. Σας πληροφορώ ότι εσείς θυμόσατε περισσότερα από ό,τι θυμόμουν εγώ, αγαπημένοι ακροατές. Κι εγώ σίγουρα, γιατί δεν πραγματικά, ξέρω δηλαδή, την έρευνα αυτή. Όχι, πραγματικά δεν χρειάζεται. Αλλά. Πότε έχεις καλή μνήμη και πότε δεν έχεις. Όχι. Λέω, κοίτα να δεις. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν πολύ τα βραβεία τελικά, γι' αυτό χάρηκα. Πάρα πολύ συγκινήθηκα. Δεν έχει εδώ κανένα για αυτή τη συγκίνηση, λοιπόν. Έτσι, γιατί μας βγήκε πολύ το συνέστημα. Εντάξει, συγκινήθηκα. Πάμε λοιπόν. Να θυμηθούμε όμως. Γεια σου, βρε Γιώργο. Τα φιλιά μου στο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Το φίλο μας. Πετάει. Φιλιά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αγαπήσατε πάρα πολύ τα περιφερειακά κανάλια που είχαμε παρουσιάσει εμείς εδώ. Πέρα από το δικό μας περιφερειακό κανάλι. Yes. Το οποίο εντάξει, εμείς δεν είμαστε μόνο περιφερειακό. Εμείς είμαστε πάει σε Ελλάδα πια. Δηλαδή, τα στάρια και στην Ελλάδα είναι παντού. Τα λέμε και αυτά. Ναι, το σώμα και τα παρόλα. Ναι.
Κοσμοτέ TV λέγεται πια. Κοσμοτέ TV, συγγνώμη, δεν. Κοσμοτέ TV λέγονταν κάποτε. Λοιπόν, ένδοξες εποχές και αυτές. Λοιπόν, θέλω να θυμηθούμε τις ένδοξες στιγμές των περιφερειακών εκπομπών που τις αγαπήσατε πάρα πολύ και μου στέλνει ένας φίλος από Θεσσαλονίκη και γυρίζει και μου λέει: Βάλε αυτά με τα μικρά τα κανάλια να γουστάρουμε. Δηλαδή, εντάξει, βάλτε στο τέρμα, λέει να γουστάρουμε. Σκέψου πόσο γουστάρουνε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε βραβείο ένδοξες στιγμές περιφερειακών εκπομπών. Συμβαίνει το εξής. Πρώτα κυρίως είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Βλέπω ότι τη γανίζω βερίκοκα. Βλέπεις έτσι εγώ. Εγώ πώς σε λένε. Καλά τα μαλάκια μας. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Δεν σε στένες. Όχι. 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 Αρχίζει το μάτς. Λοιπόν όχι, όχι. Θα τα σκίσω. Τα σκίζω όλα. Ό,τι έχω στο μυαλό μου θα πω. Θα πω ότι μου κατέβει στο κεφάλι μου. Έχετε ακούσει που λέει πήραμε τον μπούλο. Ένας γέρος με σταλώνει, με την του μαλώνει. Να και μια αγριά από εκεί. Έρχεται και τη. Όποιος σέβει το χορό τρώει αγούρι δροσερό. Και όποιος πάει πίσω-πίσω να σταθεί να τον Τα δώρα μας έχουμε πυροτεχνήματα 8 βολών, 2 κουτιά φυσίγγια, ένα ημιμόνιμο μανικιούρ, μία πίτσα, ένα κοτόπουλο στα κάρβουνα. Κατιά, ναι. Είσαι θεά. Μόνο θεά, αγάπη μου. Εγώ είμαι η βασίλισσα της Θεσσαλίας. Η δεύτερη ταινία του Sherlock Holmes είναι εδώ, το παιχνίδι των σκιών. Παρεμπιπτόντως, η σκιά μου σας αρέσει. Μοιάζω σαν το μοναδικό στραβοπάτημα ενός τέλειου βάλς. Ξέρεις κάτι? Τι? Με θυμίζεις τη μητέρα μου όταν μιλάς έτσι. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το γουστάραμε όλοι τελικά, γιατί είχαμε παίξει αυτή τη λέξη τελικά και το είχα ξεχάσει ότι την είχαμε παίξει και δεν είχαμε βάλει. Τον αγαπώ τότε. Αυτόν εκεί, τον αγαπώ. Και εγώ τον καλαμάτα. Αγαπώ, θα μας δώσει αυτό στο πρόστιμο. Τι λένε την ομάδα, αστραπή, κεραυνός, κάπως έτσι λένε την ομάδα. Δεν ξέρω, να δώσει φιλιά στο Μάνο που μας αγαπλέπει από το live. Πάρα τα φιλιά μας στο Μάνο. Θεσσαλονίκη πάνω. Ναι. Όχι, Αθήνα, Αθήνα, Αθήνα. Αθήνα. Λοιπόν, θέλω όμως... να σταματήσει να μας πάρει. Περάσει, άστα τώρα και εσύ. Ξεκινάει ο Οικονομόπουλος, 4 Μαΐου. Να πάμε. Φυσικά. Θέλω λοιπόν να θυμηθούμε επίσης τα διαδικτυακά ραδιόφωνα που αγαπήσατε και τα παρουσιάσαμε πρώτοι από εδώ, από το ραντεβού στις 4. Δεν μίλαγε κανένας για τα διαδικτυακά ραδιόφωνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς σπάσαμε το κατεστημένο. Και μου στέλνει λοιπόν. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Δεν θυμάσαι την κυρία με τον Νετρόνιο. Είσαι τον Νετρόνιό μου, είσαι Μομπλάν, Γιουσουφάκι μου. Ναι, κοίτα, είναι και από τον Οκτώβριο, δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Σχόλα με, Άκη. Σχόλα με, φίλε μου. Μου στέλνει το Νετρόνιο. Και να λέω εγώ το Νετρόνιο, το Νετρόνιο. Να πατάω εντωμεταξύ εγώ στο αρχείο μας να βρίσκω. Μήπως είχαμε ονομάσει κάποιο βραβείο το Νετρόνιο. Και πώς μου κολλάει εκείνη τη στιγμή και λέω, α, λέει την κυριούλα που μίλαγε στο Φώτη και στη Μαρία, στο Σταρ. Αυτό. Και είναι λοιπόν βραβείο έρωτας κυρίας σε διαδικτυακό ραδιόφωνο. Άκου Φώτη και Μαρία από μένα με αγάπη σωστά. Μη ρωτάς πολλά Φώτη και Μαρία για το λαλάκι. Τον εισαγόμενο. Αυτό το τρελό αγόρτο για εκείνη. Κοίτα τι έπατο θερμοσύμφωνάς μου. Μπούρκα λαλάκι μου. Το ηλεκτρόνιό μου. Για σένα γόρι μου, για σένα. Μπούρκα Γιουσουφάκι μου. Για σένα για εκείνη μου, για σένα. Το μουσατό μου. Και ξερό ψωμί μπούρκα. Σε φιλώ αφιπαρίες λαλάκι μου έτσι. Και γουστάρω θα σε φιλώ έτσι ρε μάγκα. Μπούρκα γυαλάκια μου Νετρόνιο. Είσαι ρε μάγκα είσαι. Και φτάνει γυαλάκια μου που είσαι και κουβαρίστρα. Και Νετρόνιο. Και είσαι και Μομπλάν αγόρι. Μάγκα μου Μομπλάν. Μομπλάν. Τρελαίνεται. Είσαι και Μομπλάν, αγόρι μου. Είσαι και Νετρόνιο και ηλεκτρόνιο και Γιουσουφάκι και Γιαλάκια. Γιατί δεν έχει εκπομπή, γιατί δεν έχει γίνει διανομή, παρακαλώ. Να πάει και σε κανονικά ραδιόφωνα και μένει στο διαδικτυακό. Κοπέλα είναι ταλέντο, μεγάλο. Κοπέλα, τώρα καλά κι εσύ. Μπορείς να μην τα λες αυτά, μην βάλουμε στη θέση μας αυτή του χρόνου. Φαντάζεσαι. Όλα τα περιμένω.
4-6 και να μας δεν έχουμε κλείσει συμβόλαιο ακόμα για του χρόνου. Άσε καλέ. Θέλει μας φιλιά. Άκη και Βάσια, σας αγαπώ πολύ. Σας πήρα τη θέση, να είστε καλά. Και εμείς την αρθοκομική τους θα βρούμε. Σκότωσε, γιατί την αγαπώ. Δώστε καλέ, δώστε και σώστε. Μην το λες, γιατί δεν ξέρω. Δεν θα πάω στην αρθοκομική τους θα βρω. Θα πάω στην αρθοκομική της Κηφισιάς που είναι και πιο sick. Λοιπόν. Μπορούμε να το πούμε, το έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει και. Α, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν είπε όνομα. Όχι. Την κυρία με το νετρόνιο μου τη ζητήσαμε. Νετρόνιο. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το τελευταίο βραβείο που αγαπήσατε. Τι ώρα γινόταν αυτή η εκπομπή. Βράδυ γίνεται. Και έβλεπε το. Και έχει background μια κόκκινη κουρτίνα, κατακόκκινη όμως. Δηλαδή δεν βλέπεις από την άλλη μεριά ποτέ. Και τα μπατζούρια της ανοιχτά. Το παράθυρο ανοιχτό. Να βλέπεις από κάτω τον δρόμο που περνάγανε τα μάξια. Κάτσε τώρα γιατί θα με τρελάνεις. Λοιπόν. Αφού ακούσαμε την κυρία Μετρόνιο. Νετρόνιο ανακάλυψη. Την οποία τη βγάζει αμέσως. Όχι καλέ. Νετρόνιο το ανετρόνιο καλέ. Το... Θα την πατήσω. Νετρόνιο και ηλεκτρόνιο. Το ραδιόφωνο. Λοιπόν. Πες μου ότι θα την βγάλει. Όχι. Όχι. Ωραία. Φαντάζεσαι να την έβγαζε όμως. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την βγάλει. Εσύ που την είδες σε φωτογραφία. Είδες, από βίντεο την είδα, παιδί μου. Κάνει live streaming, αλλά δεν ξέρω από πού, δεν θυμάμαι από πού βασικά. Μάλιστα. Μια φορά πέτυχα και το είδα. Θα την ψάξω τώρα, μέχρι ψάξτε να ακούσετε εσείς το επόμενο βραβείο. Όχι, το επόμενο βραβείο. Δεν είπαμε ένα βραβείο και μετά τραγούδι, παιδί μου. Α, ναι. Πάμε. Ναι, 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 και θέλω λοιπόν να σας πάω να κλείσουμε την ενότητα με τα βραβεία που αγαπήσατε. Περιφερειακή τηλεόραση νούμερο 2. Τι συμβαίνει στα υπόλοιπα περιφερειακά κανάλια. Συμβαίνουν πολλά. Βραβείο περιφερειακή τηλεόραση. Έτοιμο και με αυτό. Όχι, θα έχουμε χρόνο μετά. Δεν θα έχουμε χρόνο, κυρία Καλαργύρου. Θα έχουμε, ναι. Έλεγα. Δεν είναι. Έτσι και έτσι. Πάμε, ακούμε και μετά. Θα το δούμε. Πάμε λοιπόν, περιφερειακή τηλεόραση και επιστρέφουμε. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη. Σα είσαι αρχαία. Και εγώ ξέρω, σπάσε. Τι, τα λέμε. Ξέρω, αυτή με την γαρίδα. Τι είναι η γαρίδα. Ουγαρίδα, σε τι πιούσι. Κάνε μου λιγάκι. Θα πάω διακοπέ εκεί, θα πάω. Έχω τι κατσίκε μαζί μου. Και αυτέ έχουν και μεγάλα μαστάρια για να τα πιάω. Γιατί μου αρέσουν πολύ έτσι, να τι αρμέγω. Έχουν τρανά βυζιά, ρόγε έχουν οι κατσίκε. Αυτό το ξύλο είναι ιερό ξύλο, παιδί μου. Επίσης και η τζαμαρία είναι. Ποδό άμα δεν τα γιακός, ο αργής τα πόδια, πώς θα τα γιακός με εμείς τα φτάσει εκεί. Με το που πας δηλαδή και εκτενιστείς, παίρνεις αυτή την κάρτα. Είτε είσαι ανήρ, είτε είσαι γυνήρ. Θα μας δείξει υπέροχα χειροποίητα μαγιό. Κορνιλία Βουλβουζή. Ναι, Κορνιλία. Ναι, θέλω και ένα κοντινό στα οπίστια μου. Για να δείξουμε τη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια, το φοινικά, είναι επίσης με στράς Σβαρόφσκι και αυτό. Τα λεπτά, τα λεπτά. Ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν ένα κιλάρο λεφτά. Αν δεν πάνε στη διάφορα, θα πτώσει που τόσο λεφτά κάρκα. Το γιόμουν όλοι το ποτάμι λεφτά. Μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Το κορμάκι το βυθίσιο. Μεγάλο πανηγύρι στις βρυσούλες. Κουρνόπουλα, σούβλα, σαρδιά. Αυτό είναι διαφήμιση. Είμαστε πολύ μπροστά πάντως να τα λέμε και αυτά.